των Κυκλάδων και σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος, χωρίς καν να γνωρίζουν πού βρίσκονται αυτές, περιλαμβάνονται στις δικογραφίες που παρέλαβαν οι εισαγγελικές αρχές μετά από δεκάδες καταγγελίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες κατηγορούμενοι σε όλη την Ελλάδα με την κατηγορία της απάτης επί των επιχορηγήσεων. Εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εισπράττουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δρούσαν ως εξής. Πήγαιναν σε αρμόδιους φορείς που είχαν πρόσβαση στις αδήλωτες εκτάσεις. Μάθαιναν ποιες είναι και στη συνέχεια φέρονται να δήλωναν εκμισθωτές από των εκτάσεων, παρουσιάζοντας μαϊμούς συμφωνητικά με σκοπό τις ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούστε τι λέει στο Star ένας από τους κατηγορούμενους. Εγώ δεν έχω ευθύνη. Με πλησίασε ένας μεσίτης εκτάσεων και μου είπε ότι έχει διαθέσιμες εκτάσεις να μισθώσω ώστε να επιδοτηθώ. Αυτός που μου έφερε τα συμφωνητικά, εγώ δεν γνώριζα τον εκμισθωτή, αλλά μου φάνηκαν πραγματικά. Όταν ήρθε η κλίση από τον εισαγγελέα, κατάλαβα τι έγινε. Ο μεσίτης εκτάσεων ήταν γνώστης του συστήματος και μας έλεγε ότι έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι θέμα του κράτους να τις ελέγξει και να τις πιάσει. Εμάς η δουλειά μας είναι να καλλιεργούμε, να παράγουμε, να παίρνουμε τις επιδοτήσεις μας, τις οποίες μας έχουν πετσοκόψει με την ΕΚΑ. Και δυστυχώς φέτος είναι μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη με την εργασία που περάσαμε. Όσοι εισέπραξαν ενισχύσεις πάνω από 120.000 ευρώ διώκονται τώρα για κακούργημα. Η υπόθεση τρέχει από το 2016 μέχρι και σήμερα. Σε αυτά τα χρόνια κάποια θώθηκαν. Και επειδή το σύστημα ήταν τόσο κακό, αυτή τη στιγμή διώκονται και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν καμία ευθύνη. Οι οποίοι απλά τήρησαν τους τυπικούς όρους και επιδοτήθηκαν. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτούσε εκτάσεις χωρίς να χρειάζεται να καλλιεργηθούν. Μόνο για διατήρηση της βοσκοϊκανότητας. Δεν απαιτούνταν τίτλος ιδιοκτησίας. Κατ' επέκταση, η δίωξή μου ήταν εντελώς άδικη, καθώς εγώ τήρησα όλους τους όρους της επιδότησης. Το πρόβλημα αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, ο οργανισμός καταβάλει τεράστια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα. Δημιουργήθηκε ήδη η ειδική πλατφόρμα καταγγελιών. Χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη και drones για να κλείσουν οι ελλείψεις. Ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις εθνικές και ευρωπαϊκές ελεγκτικές διοκτικές αρχές.